Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Και αν δεν το έχετε πράξει ήδη, παρακαλώ, πατήστε το κουμπάκι για εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε νέο βίντεο. Συνήθως είναι καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο ερώτημα σήμερα, το οποίο νομίζω ότι μπορεί να αφορά δυστυχώς πολύ κόσμο. Το ερώτημα είναι, μετά που έχω βιώσει απιστία, πώς μπορώ να εμπιστευτώ ξανά άνθρωπο, ερωτικό σύντροφο δηλαδή, πώς μπορώ να εμπιστευτώ ξανά άνθρωπο να φτιάξω ερωτική σχέση γάμου, όταν έχω βιώσει αυτό το κολοσσιαίο τραύμα, συναισθηματικό και ψυχικό τραύμα της απιστίας. Ευχαριστώ πολύ τη φίλη που έκανε το ερώτημα, γιατί είναι ένα δόκιμο ερώτημα. Έχουμε αναφερθεί σποραδικά σε αυτό το θέμα, αλλά δεν έχουμε κάνει ποτέ βίντεο με αυτό ακριβώς το περιεχόμενο. Λοιπόν, η απιστία είναι κάτι εξαιρετικά τραυματικό. Οι άνθρωποι που έχουν βιώσει απιστία και το γνωρίζουν, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, μπορεί και άλλοι να έχουν βιώσει απιστία, αλλά να μην το γνωρίζουν. Όταν όμως το γνωρίζεις, ξέρεις πολύ καλά ότι ο σύντροφος σου, η σύντροφος σου, ενώ ήταν μαζί σου υποτίθεται, ενώ βρισκόταν σε μία μονογαμική σχέση, μία σχέση συγκατοίκησης, μία σχέση γάμου, σε κοροϊδέψε, αθέτησε τις υποσχέσεις που έδωσε προς εσένα και που έδωσες και εσύ προς αυτόν, προς αυτήν, ότι θα είστε μαζί και η ερωτική σας δραστηριότητα θα μοιράζεται αναμεταξύ σας, η ερωτική σας ενέργεια θα μοιράζεται αναμεταξύ σας και ο άνθρωπος αυτός, άνδρας ή γυναίκα, γιατί και οι γυναίκες απιστούν, δεν είναι μόνο οι άνδρες που απιστούν, πήγε και το έδωσε αλλού. Έδωσε δηλαδή το συναίσθημα, το σώμα, την προσοχή, την ενέργεια του αλλού, σε άλλον άνθρωπο. Σε έχει απαντήσει. Είναι προδοσία η απιστία. Σαφέστατα. Και ο άνθρωπος ο οποίος βιώνει αυτή την προδοσία τραυματίζεται ψυχικά και επίσης χάνει την εμπιστοσύνη του στους ανθρώπους, στον έρωτα, στη ρομαντική αγάπη. Πέφτει η αυτοεκτίμηση του. Και σίγουρα αν μάθεις πως ο σύντροφος σου σε απατάει, θα νιώσεις αυτόματα ότι δεν είσαι αξιαγάπητος. Είναι αναπόφευκτο να νιώσεις πολύ μειονεκτικά για τον εαυτό σου, ότι εγώ δεν είμαι αρκετός, εγώ δεν είμαι αρκετή. Και πήγε και γυρεύτηκε αλλού και πήγε και το έδωσε αλλού. Και γενικά μιλάμε για πολύ άσχημο πράγμα. Πολύ άσχημο τραύμα. Πολύ άσχημο ψυχικό τραύμα. Εγώ προσωπικά δεν το έχω βιώσει. Θα σας πω ψέματα αν το βίωσα. Ξαναλέω, δεν το έχω βιώσει να είμαι θύμα απιστίας και να το μάθω. Εντάξει. Είναι πολύ πιθανό. Σε οποιαδήποτε άλλη σχέση μετά από τον γάμο μου, τον πρώτο, να έχω βιώσει απιστία. Για τον πρώτο γάμο είμαι σίγουρη πως δεν έχω βιώσει απιστία, γιατί και ο πατέρας των παιδιών και εγώ ερχόμασταν από ένα περιβάλλον πολύ συντηρητικό, ήμασταν πολύ νεαροί. Εδώ δεν κάναμε μεταξύ μας σεξ πριν να παντρευτούμε, όχι να πατήσει ο ένας τον άλλο. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρη για οποιαδήποτε σχέση είχα μετά. Όπως έλεγα λοιπόν, δεν έχω βιώσει την απιστία. Έχω όμως συμπαρασταθεί σε πολλούς ανθρώπους που έχουν βιώσει την απιστία, είτε μέσω του καναλιού, είτε και προηγούμενος μέσω του γραφείου. Είναι σίγουρα κάτι άσχημο, είναι σίγουρα κάτι δύσκολο, είναι σίγουρα κάτι το οποίο σε τραυματίζει. Και έτσι για να ξεκαθαρίσουμε και λίγο τα πράγματα, είναι άλλο πράγμα να επέρχεται η απιστία σε ένα ζευγάρι στο οποίο δεν υπάρχουν ορατά προβλήματα και φαίνεται
φαίνεται πως όλα είναι καλά, γιατί σίγουρα αυτός ο οποίος απατάει δεν είναι καλά. Δεν κάνει καλά με τον την σύντροφο του. Είναι διαφορετικό πράγμα να σε απατάει το τέρι σου όταν είστε σε μια κατάσταση στην οποία πιστεύεις και νιώθετε ότι είναι καλά και είναι διαφορετικό να σε απατάει όταν είστε σε μια φάση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Όχι ότι δεν πονάει το δεύτερο, όταν είσαι σε μια φάση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, όταν είσαι σε μια φάση που τσακώνεστε συνέχεια, όταν είσαι σε μια φάση που έχετε περικόψει τη σεξουαλική σας ζωή εδώ και χρόνια. Αλλά τουλάχιστον εκεί που ο γάμος είναι νεκρός, σεξουαλικά, ερωτικά, είναι πιο αναμενόμενο να σε απαντήσει ο άλλος. Χωρίς να λέω ότι είναι ορθό. Όταν όμως είσαι με τη γυναίκα σου, είσαι με τον άντρα σου και νιώθεις ότι όλα είναι όπως τα έχετε συμφωνήσει, όπως τα έχετε βρει μεταξύ σας, όπως τα έχετε ορίσει μεταξύ σας, γιατί το κάθε ζευγάρι ορίζει τις δικές του παράμετρους για το πώς θα ζήσει τη ζωή του. Και δεν δέχεσαι κάποιο παράπονο από τον την σύντροφό σου. Δεν έχεις κάποιο, δεν έχεις υπόψη σου ότι κάτι παϊχεί. You are in for the long run, που λένε οι Αγγλές. Δηλαδή, έχετε συμφωνήσει να είστε μαζί για πάντα. Και ξαφνικά το τέρι σου μαθαίνεις ότι δημιουργεί αλλού σχέσεις, κάνεις σεξ αλλού, δίνει συναισθήματα αλλού. Εκεί ναι, είναι πιο τραυματικό. Επίσης τραυματικό είναι όταν έχει πρόβλημα η σχέση, αλλά παρόλα αυτά παραμένει ο άλλος μέσα στη σχέση. Από τη στιγμή που παραμένεις μέσα στη σχέση και έχεις το ωφέλη μιας σχέσης, κράτησε και το ερωτικό σου στοιχείο μέσα στη σχέση. Διαφορετικά, δεν σε καλύπτει σχέση και δεν σε καλύπτει ερωτικά η σχέση, τελείωσε τη σχέση και μετά κάνε ό,τι γουστάρεις. Αλλά, όπως έχουμε πει πολλές φορές, μερικοί άνθρωποι θέλουν και την πίτα σωστή και το σκύλο χορτάτο. Ή και το σκύλο χορτάτο και την πίτα σωστή. Λοιπόν, εδώ θέλω να πω ότι υπάρχει και μια άλλη περίπτωση απιστίας. Όταν είσαι μέσα σε γάμο, είσαι μέσα σε σχέση, είσαι με έναν άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος σε παραμελεί συναισθηματικά. Μπορεί να μην έχει φτιάξει ένα ερωτικό δεσμό με ένα άλλο πρόσωπο, μπορεί να μην έχει, να μην το έχει δώσει αλλού, αλλά δεν σου το δίνει εσένα. Όταν δεν σου το δίνει εσένα, όταν δηλαδή ο σύντροφος σου δεν σου κάθεται, δεν σε ακούει όταν μιλάς, δεν σου δίνει συνέστηση, δεν σου δείχνει συμπόνια, είναι παραμελητικός, παραμελητική απέναντί σου, εκεί σε απατάει. Συναισθηματικά, όχι σεξουαλικά, αλλά είναι μία μορφή απιστίας. Και πολλές φορές συμβαίνει να υπάρχει αυτή η συναισθηματική παραμέληση όταν παράλληλα γίνονται και άλλες εξουσιαστικές δραστηριότητες. Ή υπάρχει και το άλλο, ότι κάποιοι οι οποίοι απατάνε, την περίοδο που απατάνε φέρονται πάρα πολύ καλά στο νόμιμο τέρι τους για να μην δίνουν υποψίες. Όπως και να έχει, μιλάμε για κοροϊδία. Η απιστία σε οποιαδήποτε μορφή είναι κοροϊδία. Και η συναισθηματική παραμέληση είναι κοροϊδία. Δεν το θες τον άλλον, χώρισε το. Δεν το θες την άλλη, χώρισε τη. Μην την παραμελείς, μην τον παραμελείς. Λοιπόν, άρα έχουμε κάνει establish. Έχουμε εξηγήσει στα πρώτα 10 λεπτά του βίντεο και δεχόμαστε νομίζω όλοι ότι η απιστία είναι ένα τραυματικό γεγονός. Πώς μπορώ μετά που έχω βιώσει απιστία να εμπιστευτώ ξανά άνθρωπο για να δημιουργήσω μια μονογαμική σχέση αγάπης? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Από μόνος σου δεν μπορείς να το επιτύχεις. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Τα θύματα απιστίας χρειάζονται οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσουν τα πολλαπλά τραύματα, τον πολυτραυματισμό που τους έχει προκληθεί από την απιστία. Είναι ένας τραυματισμός σε πολλαπλά επίπεδα. Τραυματίζεται η εμπιστοσύνη που έχεις στους ανθρώπους, τραυματίζεται η αυτοεκτίμηση σου, τραυματίζεται η ησυχία σου, η ηρεμία σου και ούτω καθεξής. Μιλάμε για ένα massive blow, για ένα μαζικό χτύπημα στον άνθρωπο το να δεχθεί την απιστία. Οπότε,
Όταν τραυματιστείς, τι κάνεις? Πας στο γιατρό, τον τραυματιολόγο, τον τραυματιστή σου σωματικά εννοώ, για να σου περιποιηθεί τα τραύματά σου. Το ίδιο και όταν τραυματιστείς ψυχικά. Πας στο ψυχολόγο. Πας στο ψυχολόγο να κάνεις ψυχοθεραπεία. Είναι βασικό αυτό που λέω. Είναι απαραίτητο. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ψυχοθεραπεία μετά από απιστία. Διαφορετικά, αν δεν πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ότι ο χρόνος είναι γιατρός και διάφορα τέτοια, διάφορες τέτοιες απόψεις ότι, για παράδειγμα, βάζεις τα σκουπίδια κάτω από το χαλί, δεν θα φαίνονται, άρα δεν θα υπάρχουν, τέτοιες τρουθοκαμιλιστικές απόψεις για τη ζωή και τεμπέλικες ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά απόψεις για τη ζωή, αν δηλαδή ακολουθήσεις μια πορεία που λες, εγώ δεν θα κάνω κάτι, όχι, δεν θα πάω στο ψυχολόγο. Μα γιατί να πάω εγώ στο ψυχολόγο? Αυτός με απάντησε, αυτή με απάντησε. Δεν φτάνει που με απάντησαν και φταίνε αυτοί, θα πάω εγώ στο ψυχολόγο. Μα εσύ δεν θα πας στο ψυχολόγο για να σε φτιάξει ο ψυχολόγος. Ας μου επιτραπεί ο όρος σικ, για να σε βοηθήσει ο ψυχολόγος να μην απαντάς. Εσύ θα πας στο ψυχολόγο και θα κάνεις ψυχοθεραπεία για να περιποιηθείς τα πολλαπλά τραύματα που σου έχει προκαλέσει η απιστία. Δεν αφήνεις μία πληγή να κακοφορμήσει. Γιατί όταν μία πληγή κακοφορμίζει, τότε μπορεί να σου κόψουν ακόμη και το πόδι σου, αν η πληγή είναι στο πόδι. Τι εννοώ με αυτό? Κυκλοφορούμε ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραυματιστεί ψυχικά από τους γονείς τους, όπως έχουμε πει πολλές φορές στα βίντεο, ή έχουν τραυματιστεί ψυχικά από προηγούμενους συντρόφους που τους απάντησαν και οι οποίοι, αντί να πάνε να κάνουν ψυχοθεραπεία, να θεραπεύσουν τα τραύματά τους, τα έχουν αφήσει έτσι ανοιχτά και κακοφορμισμένα και κυκλοφορούν μέσα στον κόσμο, βγαίνουν ραντεβού, δημιουργούν σχέσεις, γνωρίζουν ανθρώπους και ξερνάνε παντού τοξικότητα. Είναι απολύτως φυσιολογικό όταν έχεις προδοθεί να είσαι καχύποπτος, να είσαι μίζερος, να μην εμπιστεύεσαι τους άλλους ανθρώπους και γενικότερα να μην πιστεύεις ότι κάποιος μπορεί να έχει καλές προθέσεις, να απορρίπτεις ανθρώπους χωρίς να σου έχουν κάνει κάτι, να φυσάς και το γιαούρτι επειδή έχεις καεί με το χυλό. Ξέρετε την παροιμία, όποιος καεί με το χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Ο χυλός είναι ένα ζεστό παρασκεύασμα. Το γιαούρτι είναι παρασκεύασμα που βγαίνει από το ψυγείο. Υπάρχει περίπτωση ένα παρασκεύασμα που βγαίνει από το ψυγείο να είναι καυτό? Όμως όποιος έχει καεί με το χυλό είναι τόσο φοβισμένος και τόσο επηρεασμένος, ώστε όσο και το γιαούρτι το φυσάει, μην τυχόν και καεί από το γιαούρτι. Λοιπόν, διαλέγεις και παίρνεις. Θέλεις να ζήσεις μια ζωή όσον το δυνατόν πιο χαρούμενη, πιο ισορροπημένη, πιο λειτουργική? Όταν έχεις ζημιά ψυχική, πρέπει να πας να τη φτιάξεις, τελεία. Όσα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και αν παρακολουθήσεις, όσα βιβλία ψυχολογίας ή ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία και αν διαβάσεις, αν δεν πας εσύ ο ίδιος προσωπικά στη ψυχοθεραπεία να πάρεις το δικό σου τραυματισμένο εαυτό για να τον περιποιηθείς, δεν θα ξεπεράσει το τραύμα σου. Και όσο περνάει ο χρόνος, το τραύμα γίνεται βαθύτερο. Θα σας πω μια ιστορία, την οποία σας την έχω ξαναπεί, αλλά θα σας την πω. Το 2003 μετακόμισα στη Λευκοσία, 20 χρόνια πριν. Ήμουν 28 ετών. Οπότε θα πήγαινα κάπου σε μία εκδήλωση και πήγα εκεί στη γειτονιά μου. Μετακόμισα σε ένα κομμωτήριο. Ήταν ένα κομμωτήριο που το είχε μια μεγάλη γυναίκα. Ήταν μεγάλη κυρία και είχε στο σπίτι της το κομμωτήριο. Πήγα γιατί ήταν στο διπλανό στενό και βιαζόμουν. Λοιπόν, η κυρία αυτή, με το που μπήκα, είχε μια άλλη κυρία, την οποία θυμάστε τότε που βάζανε τα ρολά και τις βάζανε τις γυναίκες να καθίσουν κάτω από εκείνο το ζεστό, αυτό το μηχάνημα που έβγαζε ζεστό αέρα πάνω στα ρολά. Καθόταν κατά το ρολά η άλλη. Μεγάλη γυναίκα. Εγώ ήμουν 28, εκείνη μπορεί ήταν 58, μπορεί ήταν και 68, μεγάλη. Οπότε λέει η κομμότρια, με ρωτάει τι δουλειά κάνει, τη λέω είμαι ψυχολόγο. Λέει στην άλλη, η Θέκλα είναι ψυχολόγο. Ψυχολόγο, λέει η άλλη, βγάζει το κεφάλι τη έξω από το. Εσεί οι κομμότριε, δεν έχουμε πολλέ κομμότριε εδώ στο κανάλι, θα μα πείτε πώ το λένε εκείνη τη συσκευή, που είναι σαν ένα. Είναι μια συσκευή που βγάζει ζεστό αέρα. Τώρα από ό,τι είδα έβγαλαν κάτι καπελάκια που είναι με USB που φορτίζονται και επίσης βγάζουν ζεστό αέρα. Τότε ήταν η συσκευή. Ή βγάζουν ζεστασιά, τέλος πάντων. Βγάζουν ζεστασιά τα καπελάκια για τις θεραπείες. Όπως και να έχει, θα μας πει τι είναι. Βγάζει το κεφάλι έξω από αυτό.
ψυχολόγος, μου λέει, ξέρεις την τάδε ψυχολόγο. Και μου λέει το όνομα μιας ψυχολόγου, η οποία ήταν στην ηλικία της, μεγάλη γυναίκα, που ήταν, γνώριζε το όνομα. Της λέει, δεν τη γνωρίζω προσωπικά, ξέρω το όνομα. Ξέρεις ότι αυτή μου έχει κλέψει τον άντα. Και άρχισε εκεί να μου περιγράφει για τον άντρα της, που την απάντησε με αυτή την ψυχολόγο, έτσι ισχυριζόταν αυτή, δεν ξέρω εγώ αν έχει συμβεί όχι. Και της έπιασε τον άντρα κλπ. Και, και ήταν έξαλλη. Της λέει, πότε έγινε αυτό. Μου λέει, θα έχει και 30 χρόνια. 30 χρόνια μετά, με το που άκουγε τη λέξη ψυχολόγος, το μυαλό της έκανε κατευθείαν το συνειρμό ότι ο άντρας της την απάντησε με μία ψυχολόγο. Ξαναλέω, δεν γνωρίζω αν συνέβη και όντως αυτό το περιστατικό, γνωρίζω τι μου είπε. Και γινόταν έξαλλη. Δηλαδή ξαναβίωνε και ξαναβίωνε και ξαναβίωνε το τραύμα, αναβίωνε και ξαναβίωνε, αναβίωνε και ξαναβίωνε το θυμό και την οργή, και πώς μπορούσε αυτή η γυναίκα, δεν μπορούσε να κάνει μια, πώς θα το πω, μια ευχάριστη παρέα για λίγη ώρα στο κομμωτήριο. Μου πιάστηκε η ψυχή. Ήθελα να φύγω από την τοξικότητα, από την αρνητικότητα που προσέλαβα, γιατί προφανώς σου λέει ψυχολόγος αυτή, ψυχολόγος και άλλη που μου πήρε τον άντρα, άρα και αυτή είναι τα ίδια σκατά, άρα στην κοιτάζω με κακία και καχυποψία. Καταλάβατε τι σημαίνει αθεράπευτο τραύμα. Τραύμα με το οποίο κυκλοφορούμε και μολύνουμε το περιβάλλον. Ενώ αν η γυναίκα αυτή που γνώρισα τότε το 2003 πήγαινε σε έναν άλλο ψυχολόγο, όχι σε αυτόν, όχι σε αυτήν που της πήρε τον άντρα, εννοείται, ή που λέει ότι της πήρε, έλεγε, allegedly της πήρε τον άντρα, που ισχυριζόταν πως της πήρε τον άντρα, αν πήγαινε σε έναν άλλο ψυχολόγο, σε μια άλλη ψυχολόγο να κάνει ψυχοθεραπεία, και ήταν και καλός ο ψυχολόγος και καλή ψυχολόγος και καλή στη ψυχοθεραπεία, θα μπορούσε να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα και να ακούει ότι η τάδε είναι ψυχολόγος και να κουνάει αδιάφορα τους ώμους. Να αφήσει πίσω της οτιδήποτε την έχει πονέσει. Η ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητη. Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας εδώ. Όσοι είστε στο κανάλι πολύ καιρό γνωρίζετε, το βιώσατε όσοι είστε πάρα από 3 χρόνια στο κανάλι, στα γενέθλια μου το 2020, που έτσι πανηγυρικά τελείωσε ο δεύτερος μου γάμος, ο οποίος γάμος και σχέση μαζί είχαν διαρκέσει 4 χρόνια. Θυμάστε πως ήμουνα τότε. Όμως, εκείνο που με έσωσε από την προδοσία, γιατί είναι προδοσία 18 μήνες μετά το γάμο στα γενέθλια σου άλλος να σε χωρίζει. Είναι προδοσία. Δεν ξέρω αν με έχει απαντήσει. Δεν έχει φτάσει κάτι τέτοιο εν γνώση μου. Είναι προδοσία όμως. Και ούτε ισχυρίζομαι ότι έχω βιώσει το ίδιο βαθύ τραύμα που βιώνει μια γυναίκα που μαθαίνει ότι ο άντρας της την απατά, ή ένας άντρας που μαθαίνει ότι η γυναίκα του τον απατά. Τέλος πάντων, ήμουνα σκατά τον Μάιο του 20. Και τότε είπα, έχεις μία μόνο επιλογή, δεν έχεις 2, 3, 5, 10, έχεις μία επιλογή. Πρέπει να επιδοθείς στη ψυχοθεραπεία άμεσα. Και ξεκινούσα τότε και οδηγούσα μια μισή ώρα να πάω και μια μισή ώρα να επιστρέψω για να πάω επιτόπου στο γραφείο της ψυχολόγου μου, γιατί ήθελα να βιώνω όλη την εμπειρία του ότι εγώ τώρα ξεκινάω από το σπίτι μου, μπαίνω στο αυτοκίνητο, οδηγώ τόση ώρα, καθώς οδηγώ σκέφτομαι τι θα πω στη θεραπεία, σκέφτομαι τι έχουμε πει την προηγούμενη φορά στη θεραπεία, να πηγαίνω στη θεραπεία, να πηγαίνω να κάθομαι εκεί στον καναπέ, να ταπεινώνομαι. Να είμαι μικρή, να είμαι λίγη, να είμαι πονεμένη, να κλάψω. Να πω τα παράπονά μου, να ακούσω τι θα μου πει ψυχολόγος, να ενσκύψω στη ψυχή μου μέσα, να βρω τα δικά μου τα λάθη, τα δικά μου τα λαττώματα, να βρω τις δικές μου τοξικές συμπεριφορές, να βρω ποια ήταν τα λάθη που έκανα, να βρω, να ανακαλύψω επιτέλους. Έχετε το λόγο μου ότι μετά από τον Μάιο του 20 συνειδητοποίησα για πρώτη φορά εις βάθος πόσο συνεξαρτώμενη είμαι. Πέθα σοκ. Ήξερα ότι είχα πρόβλημα, αλλά δεν ήξερα ακριβώς τι όνομα είχε το πρόβλημά μου. Και θέλω να σας πω ότι όλη αυτή η δουλειά που γίνεται εδώ στο κανάλι και όλη αυτή η πρόοδος που έχουμε συνολικά στο κανάλι, που έχουμε
ενσκύψει τόσο πολύ στα θέματα της συνεξάρτησης, του ναρκισισμού, της συναισθηματικής παραμέλησης που κάνουν οι ευάλωτοι ναρκισιστές και ούτω καθεξής, όλη αυτή η πρόοδος δεν θα προέκυπτε αν εγώ δεν έπαιρνα τον εαυτό μου με όλα μου τα κιλά, όλο μου τον όγκο, όλο μου το βάρος και να τον έπαιρνα στη ψυχοθεραπεία. Δεν θα προέκυπτε αυτή η πρόοδος. Μου λέτε πολύ συχνά, άνθρωποι που με παρακολουθείτε από παλιότερα, οι άνθρωποι με παρακολουθείτε τώρα και πηγαίνετε πίσω στα παλιότερα βίντεο, γιατί έχει πάνω από 4.000 βίντεο το κανάλι και αρκετά από αυτά είναι από το 10, από το 11, από το 13, από το 16, από το 19, από το 18, από το 17 και μου λένε είσαι άλλος άνθρωπος τον τελευταίο καιρό. Ναι, είμαι άλλος άνθρωπος επειδή ακριβώς πήγα και έκανα ψυχοθεραπεία εντατικά, εντατικότατα, και μέσα από την ψυχοθεραπεία, εκτός του ότι θεράπευσα το τραύμα μου, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου η προηγούμενη κυβέρνηση. Τίποτα. Τίποτα. Και να ακούσω το όνομά του δεν χαλιέμαι. Και να μου πει κάποιος κάτι γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει. Δεν με αφορά. Τίποτα. Πλέον. Δεν αναστατώνουμε. Δεν στενοχωριέμαι. Αυτό δεν κατιάζουμε που λέμε στην Κύπρο. Όχι. Τελείωσε. Έχει, ο φάκελος έχει δουλευτεί επαρκώς στη θεραπεία, έχει τακτοποιηθεί και έχει αρχιοθετηθεί ο φάκελος. Και δεν υπάρχει πλέον. Και σας λέω έτσι με πολύ ειλικρίνεια ότι η ζωή μου τώρα είναι απείρως καλύτερη από τη ζωή που είχα προηγουμένως. Και μιλάω από τη ζωή που είχα όσο καιρό ήμουν μέσα σε εκείνο το γάμο και νόμιζα ότι ήμουν ευτυχισμένη. Δεν συγκρίνεται αυτό που βιώνω τώρα. Και το οφείλω στη ψυχοθεραπεία κυρίως. Και στον προσωπικό πνευματικό αγώνα που κάνω, αλλά κυρίως στη ψυχοθεραπεία. Και είμαι η ίδια ψυχολόγος και όλα αυτά τα χρόνια έκανα ψυχοθεραπεία, αλλά όταν μπήκα στη σχέση αυτή, αραίωσα τη ψυχοθεραπεία. Ήμουν αδυνατή, την είχα ανάγκη. Και καλά, είναι ανησυχητικό όταν μπαίνουμε σε μια σχέση να αφήνουμε τη θεραπεία, γιατί πολύ πιθανόν, πάρα πολύ πιθανόν, ο λόγος που δεν πάμε στη θεραπεία ή ο λόγος που δεν παρακολουθούμε τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο όσο είμαστε σε μια σχέση είναι γιατί υποσυνείδητα γνωρίζουμε ότι έχει ζητήματα η σχέση μας και λέμε τώρα θα πάω να κάνω θεραπεία, τώρα θα βλέπω τα βίντεο και να κινδυνεύω να χάσω αυτή τη σχεσάρα. Αυτά. Όταν κάνεις ψυχοθεραπεία και εδώ πάρεις το χρόνο σου, ο χρόνος είναι ανάλογος του πόσο χρονικό διάστημα διάρκεσε η σχέση, του πόσο βαθιά ήταν η προδοσία και του τι, πόσο σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα είχες εσύ ούτως ώστε να μπλέξεις με έναν τέτοιον απατηλό άνθρωπο. Δηλαδή πόσο συνεξαρτώμενος, πόσο συνεξαρτώμενη ήσουν είσαι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι παίχτες, οι οποίοι είναι κατ' επάγγελμα απατηλοί, κατά συρροή απατεώνες, οι οποίοι απατούν τις συντρόφους τους, απατούν τους συντρόφους τους, γιατί έτσι. Σε εκείνη την περίπτωση, πολύ πιθανόν, ο σύντροφος ή η σύντροφος να μην έχουν κάποιο θέμα συνεξάρτησης, απλώς να έτυχε να τα φτιάξουμε ένα μαλάκα, με μια μαλακισμένη. Εκεί θα χρειαστεί λιγότερο χρόνο δουλειάς με τον εαυτό του ο απατημένος ή απατημένη στη ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία και η προσωπική δουλειά θα διαρκέσει αναλόγως όλων αυτών των συνθήκων. Πόσο καιρό ήσουν με τον άλλο, πόσο καιρό έχεις επηρεαστεί δηλαδή με την άλλη, πόσο καιρό έχεις επηρεαστεί, πόσο βαθιά είναι τα τραύματα, τι προϋπάρχουσες συνοσιρότητες δικές σου ψυχολογικές υπήρχαν και υπάρχουν και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είναι φυσιολογικό μετά που θα βιώσουμε μια τέτοιου είδους απόρριψη, μια τέτοιου είδους τραυματική εμπειρία όπως την απιστία, να θέλουμε να πάρουμε το χρόνο μας προτού δοκιμάσουμε καν να μπούμε στο φλερτ. Είναι επίσης φυσιολογικό και κάποιοι το κάνουν, να θέλεις αμέσως να μπεις σε μια σχέση rebound, να κάνεις μια σχέση δηλαδή, για να νιώσεις ότι να θα βρω έναν άνθρωπο να με αγαπάει, αφού αυτός, αυτή δεν με αγαπάει, δεν με αγαπούσε και με κορόδεψε και με απάντησε, θα βρω εγώ έναν τώρα να με αγαπάει και θα γίνουν όλα καλά με μια σχέση. Δεν δουλεύει αυτό. Και είναι και άδικο για το πρόσωπο το οποίο θα παίξει αυτό το ρόλο.
is rebound relationship. Δεν είναι χρήσιμο. Τώρα θέλει κάποιος να ξεδώσει και θέλει να πάει να κάνει διάφορες εκτονώσεις, εξηγημένες εκτονώσεις και χωρίς προσδοκίες, είναι άλλη υπόθεση και άλλο Παπαευαγγέλιο. Αλλά προσοχή, είπαμε προσοχή, ακόμη και στις σχέσεις τις οποίες προσπαθούμε να οριοθετήσουμε ως μη συναισθηματικές, πολλές φορές μπορεί να υπάρξουν και συναισθήματα. Ο καθένας θα κάνει αυτό που μπορεί, ο καθένας θα κάνει αυτό που αντέχει, ο καθένας θα κρίνει αναλόγως με τη συνθήκη του και γι' αυτό είναι απαραίτητη ψυχοθεραπεία, γιατί στη ψυχοθεραπεία έχεις ένα συνοδοιπόρο, τον ψυχολόγο σου, την ψυχολόγο σου, έναν άνθρωπο που έχει γνώση πάνω στα ζητήματα των σχέσεων και ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει να ξεμπερδέψεις το κουβάρι που έχεις μέσα σου και μπορεί να σε στηρίξει ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες όπου χρειάζεται ίσως να εκτονωθείς. Να υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος να σε στηρίξει με ασφάλεια. Αυτή είναι η απάντησή μου στη φίλη που ρώτησε για το πώς μπορώ να εμπιστευτώ άνθρωπο μετά από απιστία. Η γνώμη μου είναι αυτή. Και όσοι τυχόν πείτε μα τι είναι αυτά που λες και δεν έχουμε τα χρήματα για να πάμε για ψυχοθεραπεία, στην ιστοσελίδα μου, thekelapetidou.com, στην αρχική σελίδα υπάρχει ένα άρθρο στο οποίο έχουμε καταγράψει δωρεάν παροχές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε Κύπρο και Ελλάδα. Μπορείτε να πάτε εκεί. Και επίσης, για να σας πείσω λίγο περισσότερο, δεν σας έτυχε να τα φτιάξετε με κάποιον ή με κάποιαν ο οποίος είχε κόλλημα και κόλλημα για σχέση επειδή είχε απαντηθεί στο παρελθόν και έβλεπε παντού απάτες. Σας άρεσε τότε αυτό? Εάν δεν σας άρεσε, πηγαίνετε να κάνετε ψυχοθεραπεία για να μην το προκαλέσετε αυτό σε άλλους. Και ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει ψυχοθεραπεία μετά από την απάτη δεν συνέρχεται και ταλαιπωρείται, αλλά ταλαιπωρεί και άλλους. Την αγάπη μου. Γεια! Yeah.